ισχυρή βροχόπτωση έχει σταματήσει. Mm-hmm. Ωστόσο, παραμένουν τα προβλήματα στην Αττική, ειδικά στο Μοσχάτο, Ταύρο, Καλυθέα, Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε στο Μοσχάτο. Γίνεται απάντληση υδάτων εδώ και ώρα από το υπόγειο επιχείρησης. Περίπου πρέπει να είναι 2 ώρες η απάντληση υδάτων αυτή που γίνεται και θα συνεχιστεί. Έχουμε μαζί μας τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Καλημέρα. Καλημέρα. Η επιχείρησή σας τι επιχείρηση είναι? Είναι μια πολυεθνική συγκολητικών εκσφραγιστικών υλικών. Είναι χώρος γραφείων εδώ και χώρος Έχει πλημμυρίσει το υπόγειο, ναι. Μεγάλος χώρος, 350 τετραγωνικά περίπου, έχει πλημμυρίσει. Πόσα μέτρα ήταν το νερό μέσα? Γύρω στο 1,80. 1,80 και συνεχίζεται από τι ώρα? Από τη άντληση έχει ξεκινήσει νομίζω γύρω στις 2 η ώρα. Και από τότε οι πυροσβέστες βγάζουν νερά. Βγάζουν νερά. Ευτυχώς είχαν άμεση ανταπόκριση. Πάθατε μεγάλη ζημιά? Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, αλλά σίγουρα έχουμε πράγματα κάτω. Και είναι η πρώτη φορά που πλημμυρίζεται? Ναι. Εδώ και 15 χρόνια είναι η πρώτη φορά που το παθαίνουμε αυτό. Βρισκόμαστε στην οδό Μετσόβου, έτσι. Μετσόβου στο Μοσχάτο. Έχουν και άλλες επιχειρήσεις εδώ, και ισόγεια και υπόγεια καταστήματα. Πάνω από 100 κλήσεις έχει δεχτεί πυροσβεστική. Μιλάμε τώρα με έναν αξιωματικό της πυροσβεστικής. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Το όνομά σας? Προβασέδωρος λέγομαι, πυρονόμος υπηρετώ εδώ στο σταθμό που είμαστε πολύ κοντά στην επιχείρηση. Από τις 2 η ώρα που είμαστε εδώ κάνουμε άντληση υδάτων με δύο. Στην αρχή κάναμε με βενζινοκίνητες αντλίες, αλλά η ποσότητα του νερού είναι πάρα πολύ μεγάλη και φέραμε και το αυτοκίνητο με πολύ μεγάλη αντλία ροζεμπάρ που μπορεί να αντλήσει. Γιατί είχε τη βιάση για το 100 είναι το νομίζω ελάχιστες, πάνω από 500 θα έχουμε δεχτεί. 100 έχει δεχτεί τουλάχιστον μόνο ο δικός μας σταθμός που είμαστε εδώ πιο κοντά. Έχουν δεχτεί και άλλοι σταθμοί από όλο τον Πειραιά και έχουν έρθει και ενισχύσει και από την Αθήνα. Έχουν γίνει και κλήσεις, έχει επέμβει η πυροσβεστική τουλάχιστον σε 4 περιπτώσεις για τον απαγγελματισμό οδηγών από αυτοκίνητα δεκτών. Εμείς πρώτα πήγαμε εμείς στην Πύργο που ήταν δίπλα στη Λαχαναγορά, που είχαν εγκλωβιστεί πολλοί σε αυτοκίνητά τους με μικρά παιδιά. Προσπαθούσαμε να σπρώξουμε τα αυτοκίνητα, να πάμε στην άκρη όσο μπορούμε, ναι, μέχρι να υποχωρήσει λίγο η στάθμη του νερού. Καλημέρα, και παιδιά. Μετά πηγαίνουμε για αντλήσεις. Πρώτα κάναμε διάσωση και απεγκλωβισμό ανθρώπων, ναι, και μετά κάναμε άντληση υδάτων. Καλημέρα, παιδιά.